Γιόγκα λοιπόν, παρέα με τον Μάνο και τις γλυκύτατες Μαρία και Λένια που δέχθηκαν σήμερα να μας κάνουν την παρουσίαση εδώ στο γυμναστήριο Άδωνης. Τα κορίτσια ήδη έχουν ξεκινήσει με το ζέσταμά τους και εγώ με τον Μάνο. Θα πούμε λίγα λόγια για τη γιόγκα. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε και εσάς και τα δύο κορίτσια, την Μαρία και τη Λένια, που μας βοηθάνε σήμερα στην παρουσίαση. Είναι μια ευκαιρία και σαν αρχή της σεζόν, αλλά και επειδή πάρα πολλές κυρίες από κάποια περσινά γυρίσματα που κάναμε μαζί εντυπωσιαστήκανε και τους άρεσε η γιόγκα και μάλιστα μου λέγανε ότι θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από την τηλεόραση να προσπαθήσουν να κάνουν και εκείνες στο σπίτι. Οπότε σκέφτηκα. Συγχρόνως, ναι, βλέποντας. Οπότε σκέφτηκα να δείξουμε σήμερα μια σειρά ασκήσεων, αρκετά εύκολες για κάποιον αρχάριο ή για μια κυρία που δεν έχει ξανασχοληθεί, για να μπορεί να τις κάνει και στο σπίτι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Ναι. Τώρα εντάξει, η γιόγκα δεν τελειώνει μέσα σε μια μικρή παρουσίαση. Έτσι, το μάθημα που κάνουμε είναι μια ώρα 60 λεπτά. Πλέον έχουμε κάθε μέρα τμήματα γιατί έχει πολύ μεγάλη προσέλευση και θα δείξουμε ένα μικρό δείγμα να μπορούν να δουν οι άνθρωποι που βλέπουν στη τηλεόραση. Να πούμε λίγα λόγια για τη γιόγκα. Γιόγκα, καταρχήν ασχολούμαστε με τη χάθα γιόγκα. Περιέχει μέσα το μάθημά μας ασκήσεις για τη δύναμη, για την ισορροπία, για την ευληγιστία. Συνδυαστικές ασκήσεις και παράλληλα έχει αναπνοές, τεχνικές αναπνοών και οπωσδήποτε μια βαθιά χαλάρωση στο τέλος. Η γιόγκα είναι για μένα αυτή τη στιγμή, στην εποχή που ζούμε, το σημαντικότερο κομμάτι που θα έπρεπε να έχει κάθε ένας μας στο ημερήσιο πρόγραμμά του. Πού μας βοηθάει η γιόγκα? Βοηθάει καταρχήν στην υγεία και στην ευεξία, κρατάει το σώμα δυνατό και υγιές. Ταυτόχρονα όμως επηρεάζει και το κεντρικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα, δημιουργεί μια παρασυμπαθοκτονία όπως λέγεται, δηλαδή μια ηρεμία. Προσέξτε, όχι να είναι φυτό εντός εισαγωγικών άνθρωπος, απλώς να είναι ήρεμος. Να βρίσκεται σε εγρήγορση, να είναι συνειδητός, αλλά να είναι ήρεμος. Μέσα σε αυτό το στρες που υπάρχει της καθημερινότητας, η αναπνοή, η χαλάρωση και φυσικά η άσκηση είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρουμε στον εαυτό μας σαν δώρο. Μάλιστα, σε τι φυσική κατάσταση πρέπει να βρίσκεται το άτομο και πόσο καλά γυμνασμένο πρέπει να είναι ένα σώμα για να κάνει γιόγκα? Καταρχήν υπάρχουν επίπεδα ασκουμένων όπως και σε κάθε μορφή άσκησης. Δηλαδή, μπορεί να κάνει κάποιος που είναι τελείως αρχάριος. Καταρχήν μπορούν να κάνουν όλες οι ηλικίες. Έχω δηλαδή συναντήσει ασκούμενους που να είναι παιδιά προσχολικής ηλικίας, έφηβοι. Μέχρι και πολύ μεγάλοι άνθρωποι. Μπορούν σαφώς να κάνουν άνθρωποι με δυσκολίες κινητικές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρθρίτιδες, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα στη μέση, στα γόνατα κτλ. Φυσικά προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτής καταρχήν γνωρίζει την ανατομία και τη φυσιολογία και δεύτερον ξέρει να χειρίζεται όλο το ασκησιολόγιο ανάλογα με την περίπτωση. Μπορούν να κάνουν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι. Απλώς χωρίζουμε τα τμήματα σε αρχάριους, μέσους και προχωρημένους κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει κάποιος που κάνει πρώτη φορά και να κάνει τις ίδιες ασκήσεις που μπορούν να κάνουν ας πούμε τα κορίτσια. Σαφέστατα. Μάλιστα, ωραία. Να σας αφήσουμε λοιπόν να μας κάνετε μία επίδειξη της τέχνης σας, της τεχνικής σας. Να πούμε ότι το περιβάλλον το οποίο παρακολουθούν οι τηλεθεατές από τις οθόνες μας έχει να κάνει μόνο με τον ήχο. Αυτή η μουσική που ακούμε ως υπόκρουση είναι η πραγματική μουσική που ακούμε στις συνεδρίες. Απλά ο φωτισμός δεν είναι ο ανάλογος, είναι κλειστά τα φώτα. Απλά δεν θα μπορούσαμε να δούμε τίποτα από τις οθόνες μας, γι' αυτό έχουμε ένα κανονικό φωτισμό και ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τα κορίτσια με το Μάνο. Πάμε λοιπόν, να ανοίξετε τα πόδια σας πάνω από τον ώμο, παρατηρήματα της κομβικής, κλεφτάτε τα χέρια, εισπνοή βαθιά, εντώστε ψηλά, σηκωθείτε στις μύτες, μακρύνετε το σώμα, χαλαρώστε εκπνοή, μαλακά. Τώρα στροφές, κοντάδι, εισπνοή ψηλά, σταθερή λεκάνη, στρίψτε τον κορμό σας, εκπνοή κέντρο, χαλαρώνει χέρια,
και από την άλλη πλευρά η συμβολή πάλι κρατάτε σταθερή λεκάνη, στρίψτε καλά τον κορμό, εκπνοή, ωραία. Καλά γόνατα, ίσια η οσφή σας, περιφορές του κεφαλιού. Κλείστε μάτια, εισπνοή βαθιά, κράτημα, κεφάλι μπροστά, στρίβετε αργά αργά, εκπνοή πίσω να γίνει μεγάλη τροχιά, αργά, άπνοια, χωρίς αέρα μπροστά, μέχρι το κέντρο, επάνω, αντίθετη κατεύθυνση, εισπνοή μπροστά, στρίψτε από την άλλη, εκπνοή, ωραία, άπνοια στο κέντρο σας, σηκώνει το αθιένα και πάμε στη διατάσεις για το λαιμό. Εισπνοή, μπλέκετε τα χέρια στο πίσω και πάνω μέρος, εκπνοή, κρεμάτε, πολύ ωραία, ίσιο σφή, και όχι, θα καλώσω, μακραίνει ο αθιένας. Εισπνέετε τώρα βαθιά, αφήστε ελεύθερα τα χέρια σας και εκπνοή ψηλά το σαγόνι, τεντώνει ο λαιμό σας, κρατήστε ανοιχτό θώρακα, οι αναπνοές είναι θωρακικές. Ωραία, εισπνοή πάλι, εκπνοή ισιώστε, αγκαλιάστε με το δεξί, τραβήξτε μαλακά στο πλάι, εκπνέοντας. Πολύ ωραία. Ευθεία σπονδυλική, μπράβο, χαλαρή η όμη σας. Χαλαρά γόνατα, ίσια η μέση. Κάθε φορά συγκεντρωνόμαστε στο σημείο που αισθανόμαστε την άσκηση. Εισπνοή πάλι και βγείτε εκπνέοντας και αλλάζετε. Εισπνοή, εκπνοή στο πλάι, τεντώνει, μακραίνει ο λαιμός. Πάλι εισπνοή και βγείτε, ωραία, και κάνετε το χαιρετισμό. Ενώστε τα πέλματα, παλάμες μπροστά στο διάφραγμα, μια βαθιά αναπνοή εκεί, γεμίστε με αέρα, αδειάστε, τραβήξτε την κοιλιά και στο δρεπάνι ψηλά, εισπνοή, τεντώστε πίσω χέρια, εκπνοή, μια ωραία τσιπίδα, δεξί πόδι πίσω, στείνετε γονάτιση, εισπνοή, ανοίγουν τα χέρια, κράτημα στη σανίδα, σφίγγετε το κορμό σας, εκπνοή, στήθος και γόνατα που πάνε, εισπνοή ψηλά, το σαγόνι πίσω η ώμη, ωραία έκταση του κορμού, εκπνοή, κάτω σκύλου, ψηλά η λεκάνη, πολύ ωραία, σπρώχνουμε το θώρακα, δεξί μπροστά, εισπνοή στην ίδια γονάτιση, σπρώξτε λεκάνη, ανοίξτε έκταση, τσιπίδα, εκπνοή, εισπνοή ψηλά στο τρεπάνι, εκπνοή στη θέση της προσευχής, χαλαρώστε. Τη σειρά αυτή την επαναλαμβάνουμε και από την άλλη πλευρά και μπορούμε να την εξασκήσουμε 3, 6 ή 12 κύκλους. Προχωράμε τώρα στον πολεμιστή. Μαρία, θα βλέπεις μέτωπο δέντρου στο σάκο. Στρώμα, αλλά η λεκάνη σου εκεί. Και εσένα η λεκάνη σου να βλέπει, μάλλον η λεκάνη σου να βλέπει προς το στρώμα και εσένα. Βγάλετε δεξί πόδι πίσω. Μεγάλη διάσταση. Μεγάλη διάσταση. Να βλέπω μπροστά. Ναι. Και το κεφάλι σου κάτω. Ανοίξτε έκταση. Μπράβο. Και κατεβείτε στο πολεμιστή 2. Πολύ ωραία. Ανοιχτός θώρακας, τεντωμένα χέρια, ίσιος ο κορμός σας, δεν γίνεται λόγος, βέβαια είναι τελείως ευθεία η μέση. Σπρώχνετε το λυγισμένο γόνατο πίσω, να βλέπετε το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού από τη θέση που βρίσκεστε. Κοιτάστε προς το λυγισμένο πόδι σας, μια στάση που δυναμώνει πάρα πολύ το πόδι, διατείνεται προς αγωγό, κρατάει ευθύ και δυνατό κορμό. Πολεμιστής, οι αναπνοές είναι θωρακικές. Εισπνοή πάλι και χαλαρώστε, εκπνοή. Κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά, για να δυναμώσουμε και την άλλη πλευρά μας και καθίστε στο έδαφος. Θα κάνουμε τη βάρκα, είναι μια άσκηση που δυναμώνει πάρα πολύ τους κοιλιακούς. Ξεκινώντας,
οποίος είναι αρχάριος, τα πόδια το ακουμπάνε και φέρνουν τα χέρια όπως ακριβώς είναι η λένια. Ο κορμός γέρνει λίγο πίσω και βάζουμε τη δύναμη στην κοιλιά. Μία πιο προχωρημένη στάση, τα χέρια έρχονται στην πρόταση. Τα πόδια συνεχίζουν και ακουμπάνε. Ο κορμός είναι ίσιος, ορθή γωνία η μυρή με τον κορμό σας. Δεν αφήνετε να γίνει λόρδωση, δεν αφήνετε τους ώμους σας να φύγουν μπροστά. Κρατάτε σε μία ευθεία τη σπονδυλική διαγώνια με το πάτωμα. Αν δυναμώσουμε λίγο και νιώθουμε πιο άνετα, τα πόδια σηκώνονται. Τα χέρια έρχονται στην πρόταση και έχουμε την πρώτη μορφή της βάρκας. Είναι μια δυναμική ισορροπία στη λεκάνη, δυναμώνει πάρα πολύ την κοιλιά. Οι αναπνέες είναι κοιλιακές. Τώρα στην ολοκληρωμένη της μορφή η στάση τεντώνει τελείως τα πόδια, όπως ακριβώς και η Μαρία. Ωραία, εκπνοή, χαλαρώστε, ξαπλώστε ανάσκελα. Τώρα ανοίγουμε τα χέρια στην έκταση με τις παλάμες προς τα πάνω. Πατάμε το δεξί πέλμα στο αριστερό γόνατο, κρατάμε το γόνατο με το αντίθετο χέρι, τραβάμε μαλακά στο πλάι εκπνέοντας, στρίβουμε το κεφάλι μας αντίθετα. Αυτή είναι η περιστροφή της σπονδυλικής στήλης, μια άσκηση πάρα πολύ καλή για να ξεκουράζει, να χαλαρώνει όλο το σώμα, κυρίως αποφορτίζει τη μέση, δημιουργεί αυτή τη περιστροφή, τη συστροφή της σπονδυλικής, μεγαλώνει τα μεσοσπονδύλια διαστήματα, διατείνει, χαλαρώνει το γλουτό, τους πλάγιους κοιλιακούς και όλους τους μυς του κορμού, χαλαρώνει η ομοπλάτη, πίσω μέρος του κορμού σας, ανοίγει ο θώρακας, ξεκουράζει τον αφιένα, είναι μια στάση που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή και κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν νιώθουμε μεγάλη κούραση, ένταση ή ενοχλήσεις στη μέση. Εισπνεύστε, βγείτε μαλακά, εκπνοή, κάντε την άλλη σας πλευρά, αριστερό πέλμα στο δεξί γόνατο και βγείτε αργά. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι μία από τις ασκήσεις που προτιμώ να τη βάζω προς το τέλος πριν τη χαλάρωση. Βοηθάει πάρα πολύ όλους τους ασκούμενους να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν και να μπουν σε μία διαδικασία που θα ακολουθήσουν μετά οι αναπνοές και η χαλάρωσή τους. Μπορείτε να μείνετε όση ώρα θέλετε εκεί, όση ώρα νιώθετε άνετα, να σας ξεκουράσει. Αναπνέετε με βαθιές αναπνοές, βοηθώντας έτσι τη σπονδυλική να μακρύνει και να μεγαλώσει. Εισπνοή πάλι και βγείτε αργά, εκπνοή και πάρετε τη θέση της χαλάρωσης. Εμείς ευχαριστούμε πολύ τον Μάνο, τη Λένια, τη Μαρία, τη Μαρία, τη Λένια και τον Μάνο. Εδώ στο γυμναστήριο Άδωνης, γιόγκα καθημερινά λοιπόν. Ναι. Ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες, γιατί νομίζω ότι δεν είναι μόνο για κυρίες, είναι και για κυρίους. Ναι, και έχουμε, είναι από τα λίγα τμήματα που έχει και αρκετή συμμετοχή και από άντρες. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Πολύ αξιόλογο το θεματάκι, διότι όλοι χρειαζόμαστε χαλάρωση, όλοι χρειαζόμαστε αποφόρτιση από τα διάφορα προβλήματα που μας περιτριγυρίζουν καθημερινά. Οπότε, γιόγκα. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Άλλωστε, ένα τελευταίο πριν κλείσουμε, από σφίξιμο, όλοι έχουμε αρκετό. Χαλάρωση χρειαζόμαστε τώρα. Ακριβώς. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε. Δεν πάει κανείς πουθενά, διότι το άκου να δεις τώρα συνεχίζεται.